Κύριε Λιονί, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Επειδή το ΚΚΕ, το ΚΚΕ, έχει μια καλή αναλυτική θεώρηση των πραγμάτων, εσείς πού εστιάζετε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής? Κοιτάξτε, και η μελέτη που αναφέρατε, αλλά και η συνέντευξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στην πραγματικότητα πρέπει να συνδεθούν με αυτά που θα έρθουν την επόμενη των εκλογών. Να συνδεθούν δηλαδή με το γεγονός ότι έχουμε, όπως αναφέρουν όλες πλέον οι σοβαρές αναλύσεις των ευρωπαϊκών ζητημάτων, έχουμε φύγει από την εποχή όπου οι χώρες μπορούν να έχουν πρωτογενή ελλείμματα και πρέπει να περάσουμε σε μια περίοδο που θα αναγκαστούμε να έχουμε πρωτογενές πλέον. Δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του 2024 θα είναι ένας προϋπολογισμός στον οποίο θα πρέπει να είναι πλεονασματικός, δηλαδή με απλά λόγια θα πρέπει να αυξηθούν οι φόροι. Η ανάλυση λοιπόν αυτή η οποία έρχεται μας υποδεικνύει ποιος θα πληρώσει την ύφη την επαύριο των εκλογών, φωτογραφίζει δηλαδή ότι οι αυταπασχολούμενοι, τα πλατιά εργατικά λαϊκά στρώματα θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο των πρωτογενών πλεονασμάτων, των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων, για να θυμηθούμε όλη την προηγούμενη συζήτηση. Αποδεικνύουν δηλαδή ότι μετά τις εκλογές, όπως και να είναι η κυβέρνηση που θα δημιουργηθεί, είτε είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση της Δημοκρατίας, είτε είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας που θα φτιαχτεί τώρα ή θα φτιαχτεί τον Αύγουστο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, άμα δεν γίνουν, θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, ή οποιαδήποτε άλλη, το δεδομένο είναι ότι τα εργατικά λαϊκά στρώματα, ξεκινώντας με τους αυταπασχολούμενους, θα κληθούν να πληρώσουν πολύ περισσότερους φόρους. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε. Το δεύτερο είναι η εχθρική στάση που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλα τα κόμματα τα οποία υλοποιούν αυτή την πολιτική απέναντι στην αυταπασχόληση, προκειμένου να δοθεί ένας χώρος στους μεγάλους ομίλους. Ακούμε και ξανακούμε την ανάγκη αυτή και βλέπουμε, αν θέλετε, τα τελευταία 15 χρόνια μια ολόκληρη σειρά από μέτρα που τελικό στόχο είχαν να πιέσουν τους αυταπασχολούμενους για να προχωρήσει η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση για να διευρυνθεί ο χώρος για το μεγάλο κεφάλαιο. Και μπορούμε να σκεφτούμε πάρα πολλά τέτοια, αλλά αν θέλετε τα δεδομένα είναι ότι αυτά θα ενταθούν το επόμενο διάστημα. Να ρωτήσω όμως κάτι, συνέχεια του πρώτου ερωτήματος. Εσείς τη φοροδιαφυγή πού την εντοπίζετε, μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις? Και τώρα να έρθω στο καυτό ζήτημα της φοροδιαφυγής, αν θέλετε, της έλλειψης των φόρων, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό που θα πρέπει να συζητήσουμε. Κοιτάξτε, είναι προκλητικό οι μεγάλοι τραπεζίτες να συζητάνε για τη φοροδιαφυγή των μικρών επιχειρήσεων, τη φοροδιαφυγή των αυταπασχολούμενων, όταν η μεγάλη μάζα του κεφαλαίου στην Ελλάδα, το κυριότερο, το πιο έντονο, αν θέλετε, το πιο μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο, δεν πληρώνει καθόλου φόρους, ενώ καταγράφει τόσα πολλά κέρδη που προχωράει σε επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων. Ακούμε συνεχώς για τα τεράστια κέρδη που έχουν οι Έλληνες πλειοκτήτες που μεταφέρουν LNG, οι Έλληνες πλειοκτήτες που μεταφέρουν πετρέλαια, οι Έλληνες πλειοκτήτες που έχουν το 1 τέταρτο των διεθνών μεταφορών, καταγράφουν δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη και δεν πληρώνουν καθόλου φόρο. Αλλά μπορεί να είναι... οι περισσότερες εταιρείες τους δεν είναι στην ελληνική επικράτεια. Δεν είναι όπως το λέτε. Πάρα πολλές έρχονται στην ελληνική επικράτεια. Πάντως υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο φορολογικό, ένα πλαίσιο μόνιμης και νόμιμης φοροαποφυγής που έχει ακόμα μπει και στο ίδιο το Σύνταγμα, ειδικά για το εφοπλιστικό κεφάλαιο, και δεν πληρώνουν καθόλου φόρο. Είναι προκλητικό λοιπόν αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν την αυτιλία πρώτα και κύρια να κάνουν λόγο, να κουνάνε το δάχτυλο και να μιλάνε για τη φοροδιαφυγή της μικρής επιχείρησης ή του παππού που δεν πλήρωσε, δεν δήλωσε τα αυγά που πούλαγε, για να θυμηθούμε τι εννοούμε όταν λέμε κυνήγι της φοροδιαφυγής. Είναι προκλητικό οι τράπεζες οι οποίες ένα μεγάλο κομμάτι των κεφαλαίων που έχουν, των λειτουργικών κεφαλαίων, είναι οι αναβαλλόμενοι φόροι που δεν έχουν καταβάλει δηλαδή, και αυτά λογίζονται σαν σημερινό κεφάλαιο, να μιλάνε για τη φοροδιαφυγή των μικρών επιχειρήσεων. Είναι προκλητικό όταν υπάρχει ένα τεράστιο πλέγμα νόμιμης φοροαποφυγής για το μεγάλο κεφάλαιο, όπου με αφορολόγητα αποθεματικά, αναπτυξιακούς νόμους, υπεραποσβέσεις, για να σκεφτούμε διάφορα, οι μεγάλες επιχειρήσεις πρακτικά δεν πληρώνουν καθόλου φόρο. Είναι προκλητικό όταν αυτή τη στιγμή από τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου που είναι τα κρατικά έσοδα, το λέω γκρόσο μόντο, οι μεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν 1,2 δις. Είναι προκλητικό λοιπόν όταν γίνεται αυτή η φορολογική
η κατανομή των φόρων ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία, να συζητάμε για την ανάγκη να φορολογηθεί περισσότερο, να φορολογηθούν περισσότερο τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Είναι τουλάχιστον προκλητικό. Και αυτή είναι, αν θέλετε, η δική μας θέση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο και αυτό είναι μονόδρομος για να μπορέσει έστω και να ανακουφιστεί ο λαός. Μιλάμε για ανάγκη να φορολογιστεί στο 45% το σύνολο των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου, διανεμόμενα και μη διανεμόμενα, να καταργηθεί όλο το πλαίσιο των φοροαπαλλαγών και από εκεί και πέρα να συζητήσουμε πώς ακριβώς μπορεί να προχωρήσει το φορολογικό σύστημα. Να σας πω, είναι προκλητικό, αν θέλετε, να υπάρχουν, συγγνώμη, να υπάρχουν δεκάδες δικλείδες και δεκάδες τρόποι, όπως τριγωνικές συναλλαγές, με τις οποίες οι μεγάλοι όμιλοι μεταφέρουν τεράστια μάζα κερδών εκτός Ελλάδας και δεν φαίνεται καν εδώ, και να γίνονται όλα αυτά και να συζητάμε λοιπόν εμείς ότι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα το έχει η μία θεία η οποία δεν έχει κόψει το λογαριασμό, δεν έχει κόψει την απόδειξη στη λαϊκή της δράμας. Είναι γελίο σχεδόν, είναι και προκλητικό και γελίο ταυτόχρονα. Και υποδηλώνει πώς η κυβέρνηση της επόμενης μέρας πρόκειται να τσακίσει τα εργατικά λαϊκά στρώματα, να τσακίσει, αν θέλετε, όλους αυτούς που θεωρούνται μεσαίους. Γιατί έχουμε ακούσει και τέτοια, όποιος είναι πάνω από 1.000 ευρώ είναι μεσαίος και πρέπει να φορολογηθεί. Αλλά αυτό θα γίνει. Αυτή είναι η πολιτική της επόμενης μέρας. Αυτή είναι η πολιτική της επόμενης μέρας, είτε κυβέρνηση, είτε με την κυβέρνηση που θα έρθει της Νουδού, είτε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια θα έκανε, αν θέλετε, μια άλλη κυβέρνηση μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εξουσίας του κεφαλαίου. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Γιατί όταν και τελειώνω, όταν η Ευρώπη λέει πρωτογενή πλεονάσματα, όλοι ξέρουμε ποιος θα τα πληρώσει. Ωραία. Να ρωτήσω δύο πράγματα. Επειδή το σύστημα που έχουμε είναι καπιταλιστικό. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ερώτηση πρώτη. Μιλήσατε για τριγωνικές συναλλαγές. Επειδή έτυχε να ρωτήσω και πριν τον κύριο Τεμπονέρα αν ισχύει ο νόμος που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση των τριγωνικών συναλλαγών. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι δεν ισχύει ο νόμος που είχε περάσει η προηγούμενη κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε. Μπορούμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα, ξεκινώντας, αν θέλετε, από, δεν θυμάμαι ποιος λογοτέχνης το είχε πει αυτό το πράγμα, ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα νόμο που να, ένα νόμο λέει, χρειάζεται που να επιβάλλει την τήρηση όλων των νόμων που υπάρχουν. Ναι, ωραία, να ξεκινήσουμε. Το είχε πει παλιά, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν θυμάμαι ποιος λογοτέχνης το είχε πει αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε γύρω από αυτό, ξεκινώντας από αυτό. Αλλά δεν είναι η ουσία του ζητήματος. Όχι, εφαρμόζεται ή δεν γιατί εφαρμόζεται. Αυτό, μια απάντηση θέλω μόνο σε αυτό και να ρωτήσω κάτι άλλο μετά. Μπορεί να εφαρμόζεται σε ένα βαθμό, δεν επαρκεί όμως αυτή η νομοθεσία, γιατί είναι τέτοιο το πλέγμα. Είναι τέτοιες οι δυνατότητες που δίνει η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων. Τέτοιες οι δυνατότητες που δίνει η μεταφορά κεφαλαίων μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες δυνατότητες που δίνει η μη ύπαρξη ελεγκτικών μηχανισμών και η μη βούληση για να γίνουν τέτοιοι έλεγχοι, που δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και αν θέλετε, υπάρχουν οι παράνομες και οι νόμιμες τριγωνικές. Δεν είναι όλες παράνομες. Υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές που μπορεί να είναι και νόμιμες μέσα στο πλαίσιο του νόμου και αυτή είναι η μεγάλη η συντριπτική πλειοψηφία τους. Το δεδομένο πάντως είναι, αν ψάξει κανείς λίγο το ζήτημα, μπορεί να βρει, αν θέλετε, περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση μπορεί να εμφανίζει, ας πούμε, για 30-40 χρόνια καθόλου κέρδη και την ίδια στιγμή κεφαλαϊκή της αξίας στο χρηματιστήριο να έχει πάει από, από 100.000 ευρώ στο 1 δισεκατομμύριο. Και υπάρχει λοιπόν η ερώτηση πώς έχει γίνει αυτή η συσσόρευση των κερδών σε αυτή την επιχείρηση. Και οι τρόποι είναι πολλοί. Είπα, τις τριγωνικές συναλλαγές είναι ένας τρόπος. Υπάρχουν πολλοί όμως άλλοι τρόποι νόμιμης φοροαποφυγής. Ωραία, να μην και αυτό είναι το πρόβλημα. Να αναλύσουμε αυτό, γιατί δεν θα μπορούν να μας παρακολουθούν και οι τηλεθεατές ή οι ακροατές. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο με βάση αυτό που είπατε, να επιβληθεί μια φορολογία 45% στις επιχειρήσεις. Ο αντίλογος είναι, ακριβώς επειδή το σύστημα είναι καπιταλιστικό και όπως λέτε τα κεφάλαια πάνε και έρχονται όπου θέλουν, ελεύθερη οικονομία, η απάντηση είναι, ο αντίλογος μάλλον είναι από πλευράς τους, ότι θα φύγουν από εδώ και θα πάνε στη Βουλγαρία. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο επίπεδο, αν θέλετε, είναι, δεν μπορεί να γίνει, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής γίνεται εδώ. Και δεν μπορεί να φύγουν λοιπόν τα κεφάλαια να πάνε αλλού. Θα το να πάρει και την παραγωγή να και δώσω, θα την να δώσω ένα παράδειγμα. Τα ξενοδοχεία δεν μπορούν να φύγουν και να πάνε αλλού. Ναι. Ένα κομμάτι άλλες της παραγωγής, θα σας πω, ένα άλλο κομμάτι της παραγωγής δεν μπορεί να φύγει, γιατί είναι μεγάλα τα έξοδα μεταφορικά. Ένα τρίτο κομμάτι βεβαίως αρχίζει από εκεί και πέρα και
η αντίφαση που λέτε είναι υπαρκτή, αλλά είναι μια αντίφαση η οποία σε τελευταία ανάλυση έρχεται και αποτελεί τις αντιφάσεις του καπιταλισμού. Και εσείς λέτε καπιταλισμό έχουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Εμείς θα πούμε ότι δεν θέλουμε και ότι είναι εμφανές ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα στο οποίο οι εργαζόμενοι πάντα χάνουν. Αλλά εγώ να έρθω στον αντίποδα. Ας υποθέσουμε ότι μένουν οι επενδύσεις, όπως βλέπουμε πάρα πολλές επενδύσεις που έρχονται και μένουν εδώ. Τι ακριβώς κερδίζει ο εργαζόμενος? Γιατί το μεγάλο θαύμα του τουρισμού με τεράστιες επενδύσεις των τελευταίων ετών το είδαμε. Παρόλα αυτά, είναι τόσο άθλιες οι εργασιακές συνθήκες στον τουρισμό σήμερα, όπου οι εργαζόμενοι δεν πάνε να δουλέψουν και που το ξενοδοχειακό και το τουριστικό κεφάλαιο αναγκάζεται με τη συνδρομή της κυβέρνησης, με τη συνδρομή όλης της νομοθεσίας, με νόμιμο τρόπο να φέρει εισαγόμενους πολλούς εργαζόμενους που θα δουλεύουν με μισθούς εξευτελιστικούς, με μισθούς πείνας μέσα στα σύγχρονα κάτεργα που λέγονται ξενοδοχεία. Τι κερδίζουν λοιπόν οι εργαζόμενοι επιχειρήσεις που μένουν εδώ, αν αυτές ούτε μισθούς δίνουν ούτε φορολογία δίνουν? Να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Τίποτα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε κάποια απάντηση λογική σε αυτό το ερώτημα, όπως λέτε. Και εμείς έχουμε όμως απάντηση. Και τι φωτίζει η δική μας απάντηση? Το πολύ απλό. Ξανάρχεται στο ερώτημα που λέγατε νωρίτερα. Είναι προφανές ότι όπως προχωράει η κατάσταση τώρα, οι εργαζόμενοι θα χάνουν. Θα χάνουν και από τη φορολογία και από τους μισθούς και από την καταστροφή του περιβάλλοντος που έρχεται για να προχωράνε όλες αυτές οι επενδύσεις και από το πανάκριβο ρεύμα που έρχεται για να έρχεται η πράσινη ενέργεια και από τους υπεραλιστικούς πολέμους. Γι' αυτό και εμείς, σαν ΚΚΕ, ερχόμαστε και φωνάζουμε και επιμένουμε και διεκδικούμε. Σήμερα είναι ανάγκη οι εργαζόμενοι να αντισταθούν, να στήσουν μια 100% μαχητική αντιπολίτευση, να στηρίξουν το ΚΚΕ, που είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να ηγηθεί αυτή τη μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, έχοντας ξεκάθαρα ότι αν δεν προχωρήσουμε, αν δεν ανασταθούμε, αν δεν κινηθούμε προς ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο οργάνωση κοινωνία, τελικά θα χάνουμε. Μάλιστα. Θέλετε να κυβερνήσετε, κύριε Λιονί? Κοιτάξτε, έχουμε απαντήσει επανειλημμένα σε αυτό το ερώτημα και λέμε ότι το ΚΚΕ, το ΚΚΕ, δεν θέλει ούτε πρόκειται ποτέ να αναλάβει μια αστική κυβέρνηση η οποία θα πάει τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο, μια αστική κυβέρνηση στην οποία πάντα θα υπάρχουν τέτοια διλήμματα, τα διλήμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διλήμματα του κεφαλαίου. Όπως είπατε, πολύ σωστά το είπατε κι εσείς, όποιος και να κυβερνήσει, αν δεν έχει την πραγματική εξουσία της οικονομίας και της κοινωνίας στα χέρια του, τα πράγματα θα πηγαίνουν για τους εργαζόμενους στο κακό στο χειρότερο. Το ΚΚΕ έχει ένα πολύ σαφές πρόγραμμα διακυβέρνησης, καλεί το λαό να το καταλάβει, καλεί το λαό να αγωνιστεί γι' αυτό και λέει: όταν οι εργαζόμενοι ανασυνταχθούν και κινηθούν σε μια κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής, το ΚΚΕ θα είναι μπροστά. Το ΚΚΕ είναι μπροστά τώρα, οργανώνοντας τους αγώνες των εργαζόμενων, θα είναι μπροστά την επόμενη μέρα των εκλογών, δίνοντας μάχες αντίστασης, μάχες ανακούφισης, μάχες για να μην επιδεινωθεί η ζωή των εργαζόμενων, μάχες για να γίνει η ζωή των εργαζόμενων καλύτερα, καλύτερη μέσα και έξω από τη Βουλή. Το ΚΚΕ θα είναι στην εμπροστοφυλακή αυτού του αγώνα και όταν ο λαός αποφασίσει που θα το κάνει και θα πάρει την εξουσία στα χέρια του. Οπότε βεβαίως με το λαός το κυβερνήτη στη χώρα του, το ΚΚΕ θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας. Προφανώς έτσι όπως το λέτε και το περιγράφετε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός ευρώ. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι όταν θα αποφασίσουν να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους θα κινηθούν σε μια κατεύθυνση η οποία θα ξεκινήσει ξεριζώνοντας το μικρόβιο του προβλήματος. Και το μικρόβιο του προβλήματος σήμερα είναι οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, είναι η αστική πολιτική η οποία χρειάζεται για να προχωράνε αυτές οι καπιταλιστικές σχέσεις για να διωγγώνεται η κερδοφορία του κεφαλαίου. Η ρίζα του κακού είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός και οι διάφορες εκφράσεις του φυσικά. Το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ είναι εκφράσεις και το νόμισμα σε τελευταία ανάλυση είναι μια έκφραση αυτής της κατάστασης. Αυτό που κρίνεται όμως τώρα δεν είναι φυσικά αυτό. Αυτό που κρίνεται στις 25 Μάη είναι αν θα είναι εύκολη η επιβολή νέων φόρων στους εργαζόμενους το Σεπτέμβρη με τον προϋπολογισμό που θα έρθει από την επόμενη κυβέρνηση και οι νέοι φόροι θα είναι τεράστιοι. Και ξαναλέω, είναι πολύ η συζήτηση που κάνετε είναι πάρα πολύ επίκαιρη γιατί πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι η συζήτηση αυτή μεταφράζεται σε τεράστια φορολογία που θα έρθει το 2024. Γι' αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση. Αν δε αυτό συνδυαστεί με μια κρίση στην οποία ήδη μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα, ήδη βρισκόμαστε σε επίσημη ύφεση, αν δούμε καλά τα στοιχεία, τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Αν λοιπόν τα καταλάβει κανείς αυτά, αυτό που κρίνεται στις 25 του Ιούνιου είναι ποιες αντιστάσεις θα μπορεί να βάλουν οι εργαζόμενοι, να βάλει το εργατικό λαϊκό κίνημα από τον
Ιούλια, τον Αύγουστο, από τον Σεπτέμβρη και μετά, ούτως ώστε να μην τζακιστεί ακόμα περισσότερο η ζωή, να μην τζακιστούν ακόμα περισσότερο οι ζωές μας. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να είναι σε επιφυλακή, να καταλάβουν τα δύσκολα έρχονται την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και κάνετε πάρα πολύ καλά που αναδεικνύετε αυτό το ζήτημα, αναδεικνύεται δηλαδή την ανάγκη και πρόθεση που έχει κάθε κυβέρνηση να τσακίσει τους αυταπασχολούμενους την επόμενη μέρα των εκλογών. Εμείς λοιπόν καλούμε και τους αυταπασχολούμενους και τα πλατιά εργατικά λαϊκά στρώματα να καταλάβουν ότι αν δεν αγωνιστούν θα χάσουν ακόμα περισσότερο, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα που έρχεται, ότι το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι στην εμπροσοφυλακή αυτών των αγώνων και ότι αν ισχυροποιηθεί το ΚΚΕ, οι μαχητικοί λαϊκοί αντιπολίτες θα είναι ακόμα καλύτεροι την επόμενη μέρα των εκλογών. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιονί. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.